Ναι, η αλήθεια πολλές φορές δεν είναι αρκετή από μόνη της, ακριβώς όπως το γιαούρτι πολλές φορές δεν είναι αρκετό από μόνο του. Αν όμως προσθέσεις και αγγούρι, σκόρδο, δυόσμο, άνηθο, τότε μετατρέπεται σε τζατζίκι και το τζατζίκι πάντα είναι αρκετό. Χαίρετε, Αλάνια. Ο λόγος που η αλήθεια από μόνη της δεν είναι αρκετή είναι το γεγονός ότι ζούμε σε πάρα πολύ πολύπλοκο κόσμο, όπου καθένας έχει το συμφέρον του, τις απόψεις του, τα κολλήματά του. Οπότε η αλήθεια πρέπει να στηθεί σωστά για να αποκτήσει αξία για τον κάθε άνθρωπο ή έστω για να την δεχτεί ως αλήθεια. Σε κάποια σημεία μέσα στο βίντεο θα πιάσω σαν παράδειγμα τον φεμινισμό, δεν πιστεύω να σας πειράζει. Ας μπούμε στο θέμα. Πρώτον, και όταν λέω πρώτον εννοώ η πρώτη παράγραφος του κειμένου. Για να ακούσει ο άλλος την αλήθεια που του λες, πρέπει ή να μην τον προσβάλλει η αλήθεια που του λες, ή να τον προσβάλλει όσο το δυνατόν λιγότερο. Να νιώσει ότι πιο πολύ τον βοηθάει η αλήθεια που του λες, παρά τον προσβάλλει. Δηλαδή, όταν λες αλήθεια, μην τη λες σαν μαλάκας. Για παράδειγμα, αν κάποιος με ρωτήσει, ρε φίλε, γιατί δεν γαμάω, δεν θα το απαντήσω, εφού είσαι για τον πούτσο, ρε μαλάκα, πια θα σε κατησουλουπώσω λίγο, μαλάκα, 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 μαλάκα. Όχι. Θα του εξηγήσω πρώτα ότι ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο στα ερωτικά τουλάχιστον το πάνω χέρι έχει γυναίκα. Αυτή διαλέγει το αν θα γαμήσεις ή όχι και τίνει να είναι επιλεκτική. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό, η γυναίκα είναι επιλεκτική γιατί μπορεί. Οπότε αν δεν είσαι σύμφωνα με την κρίση της από ένα επίπεδο και πάνω, απλά δεν γαμάς. Και ναι, είναι φουλ άδικο, αλλά έτσι πάει. Και έπειτα θα του πω, η γυναίκα στερεοτυπικά τίνει να γουστάρει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Εμφάνιση, λεφτά, τρόπο προσέγγισης, χαρακτήρα και άλλα. Και δες εσύ, ποια από αυτά μπορείς να αναπτύξεις μέχρι ένα επίπεδο για να αυξηθεί ο μέσος όρος σου και θα γαμάς. Και ναι, δεν φταίς προφανώς που προς το παρόν δεν γαμάς, γιατί αυτά δεν μας τα μαθαίνουν στο σχολείο. Αντί ας πούμε π.χ. να του πω ότι ρε φίλε και εσύ εντάξει δεν φτάνει που δεν είσαι ωραίος, να πούμε βγάζεις και αέρα απελπισμένο, να πούμε αλφάδια σε λίγο, να πούμε αλφαμέλια σε, γίνε λίγο αλφαμέλης. Γιατί δεν θέλω, δεν πρέπει, δεν είναι χρήσιμο και δεν έχω το δικαίωμα να τον προσβάλλω. Γιατί κακά τα ψέματα, αν η αλήθεια είναι να είναι προσβλητική, να τη χέσω τώρα εντάξει, tough love και κάτι πούτσες μπλε να πούμε. Και όλο αυτό που αναλύουμε τώρα έχει και παραπάνω βάθος του τύπου. Όταν γαμάω το φεμινισμό από τα μάτια, άντε πάλι. Πολλές φορές αναφέρω το διαχωρισμό ανάμεσα στο γυναικείο φύλο και στον φεμινισμό. Δηλώνω δηλαδή ότι σε αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, αλλά και γενικά, είναι άλλο ο φεμινισμός και άλλο το γυναικείο φύλο. Δείχνω δηλαδή ουσιαστικά ότι αυτή τη στιγμή εγώ δεν κράζω τις γυναίκες, αλλά τον σεξισμό, παύλα μισανδρισμό του φεμινισμού. Το πλαισιώνω και με ένα δισεκατομμύριο επιχειρήματα που να δείχνουν τα άδικα και τα κακά του φεμινισμού, ούτως ώστε η μη φεμινίστρια, μη μίσαντρη, κανονική γυναίκα που θα ακούσει αυτό που λέω, να καταλάβει ότι απλά επιχειρηματολογώ κατά του φεμινισμού και των αδίκων του, τουλάχιστον όπως το βλέπω από τη μεριά μου, αντί να πιστεύει ας πούμε ότι π.χ. κράζω το γυναικείο φύλο επειδή μισογίνης, οπότε η άποψή μου δεν έχει αξία. Και όλο αυτό είναι και σημαντικό σε θέματα όπως ο φεμινισμός και άλλα παρόμοια θέματα, διότι οι κολοφεμινίστριες έχουν πείσει την μέση γυναίκα, εν μέρη τουλάχιστον, ότι ο φεμινισμός έχει δίκιο και ότι τουλάχιστον ως επιτοπλίστων πρέπει κάθε γυναίκα να υποστηρίζει σε έναν βαθμό το φεμινισμό, γιατί είναι ως επιτοπλίστων σωστός. Οπότε, όταν λέμε αλήθειες κατά του φεμινισμού, πρέπει να κάνουμε σαφές ότι δεν προσπαθούμε να προσβάλλουμε το γυναικείο φύλο. Απλά αναλύουμε ή διακομωδούμε ή σχολιάζουμε τον φεμινισμό και τις σεξιστικές του παύλα μισανδρίστικες αντιλήψεις. Δεύτερον, η πρώτη παράγραφος είχε διάρκεια περίπου 5 αιώνες, αλλά ας το προσπεράσουμε. Δεύτερον, λοιπόν, πρέπει η αλήθεια να περιλαμβάνει αρκετές λεπτομέρειες που να την στερεοποιούν ως αλήθεια. Και α, για να αποφεύγεις σαν άτομο που λέει την εν λόγω αλήθεια, τις ταμπέλες που πάνε να σε προσάψουν τα άτομα τα οποία δεν συμφέρει η εκάστοτε αλήθεια. Στο κέρασα πολύπλοκα και με πλούσιο λεξιλόγιο, αλλά έπρεπε. Δεν θα πω π.χ. γάμο το φεμινισμό και τέλος, γιατί αν το πω έτσι είναι λογικό να θεωρηθώ μισογίνης, αλλά θα πω π.χ. γάμο το φεμινισμό. Για αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό το λόγο. Τα έχω πει σε άλλα βίντεο, μη τα ξαναλέω πάλι από την αρχή και ζαλίζω ούμπαλα. Και θα φροντίσω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, τα επιχειρήματά μου δηλαδή, να βρουν σύμφωνες μέχρι και μη μίσαντρες, μη φεμινίστριες γυναίκες. Για να σπάσει η ταμπέλα του μισογίνη και να ακούσουν τι έχω να τους πω εγώ από τη μεριά μου και γιατί διαφωνώ με τον φεμινισμό συγκεκριμένα. Που και αυτό με πάει στο β', δεύτερη υποπαράγραφος της δεύτερης παραγράφος του κειμένου. Πρέπει να δώσεις αρκετές λεπτομέρειες ή για να το πω πιο σωστά, πρέπει να δώσεις αρκετή πληροφορία. Και για να καταλάβει την αλήθεια που λες, το άτομο που δεν έζησε ό,τι έζησες, δεν ψάχτηκε όσο ψάχτηκες και δεν ανέλησε όσο ανέλησες μια συγκεκριμένη κατάσταση. Διότι αντιλαμβάνεσαι ότι η μέση γυναίκα δεν ήταν εκεί ούτε όταν εμένα κολοφεμινίστριες προσπαθούσαν να μου πουλήσουν ψεύτικους έρωτες μέσα από chat, να πούμε μέσα στο Facebook, γιατί θεωρούν τον άντρα παιχνίδι, ούτε
ιδιότητα κάτι τέτοιες στο ίντερνετ, τις ξεφτιλίζω με επιχειρήματα και μετά με βρίζουν να πούμε γιατί δεν έχουν αντιπιχείρημα. Ούτε όταν βοηθάω γυναίκες με τα ψυχολογικά τους, που 5 λεπτά νωρίτερα κάτι τέτοιες με λέγανε μισογίνη. Δεν με λέγανε μισογίνη οι τύποι με τα ψυχολογικά, με λέγανε οι κάτι τέτοιες που λέγαμε πριν, τρασπονχέστο. Γι' αυτό χρειάζεται η μέση γυναίκα λεπτομέρειες, πληροφορία για να καταλάβει ποιος είμαι και τι είναι αυτό που λέω και πού είναι τα δίκια μου, αντί να σου το πω έτσι ξερά απλά την αλήθεια σε 5 λέξεις ας πούμε και τα μπελιαστώ ως μισογίνης και απλά πετάξει την άποψή μου στα σκουπίδια, και γι' αυτό γενικότερα χρειάζεται η αλήθεια λεπτομέρειες. Ουσιαστικά για να μην είναι παρεξηγήσιμη. Τρίτον και τρίτη παράγραφος κατά προέκταση, πρέπει αρκετός κόσμος να υποστηρίζει μία αλήθεια για να μπορέσει η εν λόγω αλήθεια να αποκτήσει στερεή αξία ή σχετικά στερεή αξία. Μπορεί να είναι έτσι λίγο σαν ζελέ, να ζελίζει λίγο. Και παίζει και αυτό να είναι και το πιο σημαντικό, διότι ακόμα και με όλα αυτά που είπαμε μέχρι στιγμής στο βίντεο, η αλήθεια παραμένει άβολη. Δεν πάει να πεις, να πούμε 1,5 δισεκατομμύριο 566.000 λεπτομέρειες, να πούμε να καταλάβει ο άλλος πλήρως την αλήθεια που του κυρνάς. Πάλι, αν δεν το συμφέρει, δεν τη δέχεται. Αν είναι αντίθετη με τα πιστεύω του, δεν τη δέχεται. Δεν πάει να κάνει τα αδύνατα δυνατά να μην τον προσβάλλεις με την αλήθεια, αν η αλήθεια που του λες δεν του αρέσει, αυτό δύσκολα αλλάζει φουλ. Και αυτό, διότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, εκτός από συμφεροντολόγος, είναι και ισχυρογνώμονας. Διότι αποκτά μερικά πιστεύω, έστω και λανθασμένα, και έπειτα ξέρει ότι το να παραδεχτεί ότι τα πιστεύω αυτά δεν ισχύαν, σημαίνει ότι έκανε λάθος. Και επειδή δεν του αρέσει αυτό σαν εγκέφαλος, κοντράρει την αλήθεια. Αν όμως αρκετοί άνθρωποι ασπάζονται, αφουγκράζονται και ενστερνίζονται την εν λόγω αλήθεια, τότε, αν μιλάμε για σοβαρό θέμα, ή θα πρέπει να την δεχτεί και αυτός για να μην περιθωριοποιηθεί έστω εν μέρη, ή τουλάχιστον θα νιώθει έστω λίγο άβολα να εκφράσει τις λανθασμένες του απόψεις που δεν συμφωνούν με την αλήθεια, με αποτέλεσμα οι λανθασμένες του απόψεις να μεταδίδονται πολύ λιγότερο. Και αυτό είναι καλό, καθώς υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν φιλτράρει αυτό που ακούει. Δεν κάθεται το δει να τον αλύσει αν ισχύει, αν είναι δίκαιο, πώς είναι από τη μεριά του αλουνού, δηλαδή από τη δικιά σου μπορεί να σε συμφέρει, από το αλουνού τον συμφέρει και αυτό να. Έχει κοσμάκι ρε φίλε που αν ακούσει κάτι και του φανεί λογικό ή βολικό για αυτόν, ας πούμε, και δεν είναι και αντίθετο στις ήδη υπάρχουσες απόψεις του, το δέχεται πως αλήθεια. Και θα έχεις παρατηρήσει ότι μία άβολη αλήθεια μεταδίδεται 100 φορές πιο δύσκολα από ένα βολικό ψέμα. Και τώρα καταλαβαίνετε γιατί έγινε το βίντεο που μόλις βγήκε εκεί πέρα στη γωνία. Ναι, εκεί πέρα στη γωνία. Α, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Αν θα μου στο επόμενο βίντεο, μέχρι να προσέχετε να γαμώνετε πάνω καπότα και αυτό δεν θα πω πολλά στο άντρο, δεν είναι μεγάλο το βίντεο ήδη. Σας έχω κουράσει full όσοι έχετε μείνει μέχρι εδώ. Γεια σας, να προσέχετε, να γαμάτε πάντα με καπότα και να κυνηγάτε τη διασπορά της αλήθειας. Μπούγια. Δείχνω δηλαδή ουσιαστικά ότι αυτή τη στιγμή εγώ δεν κράζω τις γυναίκες, αλλά τον σεξισμό, παύλα μισαντρισμό, του μισογυνισμού. Του γαμώ το σπίτι ρε μαλάκα, πάλι την ίδια μαλάκα. Ή μήπως έχει σεξισμό και ο μισογυνισμός. Θα το ψάξω, μάλλον όχι. Ή μπορεί και ναι, γιατί... Μαλάκα θέμα για βίντεο. Πώς εμπλέκεται ο μισανδρισμός με τον μισογυνισμό? Γιατί πιστεύω ότι αρκετές φεμινίστριες θα γίνονται μισογύνιδες άμα δουν καμία πιο όμορφη από αυτές. Έτσι λίγο ξεκολλάκι και τον κοιτάει ο δικός της ή whatever, θα πει έδες το πουτανάκι ρε μαλάκα. Έδες το πουτανάκι ρε μαλάκα. Πώς το πληροφορεί έτσι ρε μαλάκα. Το πουτανάκι ρε μαλάκα. Πώς είναι έτσι ρε μαλάκα. Μαλάκα, εντάξει τώρα. Το έχω ακούσει πολλές φορές. Λένε ο πιο πολύς μισογυνισμός προέρχεται από γυναίκες ρε φίλε. Όπως μισούμε εμείς τους διάσημους και τους όμορφους. Τέλος πάντων. Κομπλεξική ανθρωπότητα ρε μαλάκα.